all around player, όπως κάθε Τρίτη, η καθιερωμένη μας ώρα. Συνεχίζουμε τους καλεσμένους μας από το χώρο του βόλεϊ. Μία καλεσμένη η οποία μπορεί να μην ολοκλήρωσε αγωνιστικά μέσα στο γήπεδο τη σεζόν, παρόλα αυτά πήρε με εντυπωσιακό τρόπο όχι μόνο το πρωτάθλημα, πήρε και την άνοδο με την ομάδα της. Σοφία Καρακίκλα μαζί μας, η οποία πέραν των υπολείπων, ξεκινάμε με το πιο πρόσφατο, πρωταθλήτρια στην Α2 γυναικών με την ομάδα του Απόλλωνα Καλαμάτας. Καλησπέρα Σοφία. Καλησπέρα σας, καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συνδεθήκαμε με την Καλαμάτα όπου βρίσκεται η κεντρικός της ομάδας. Ελπίζουμε του χρόνου να σε έχουμε και πιο κοντά μας. Σίγουρα με την πορεία της ομάδας θα έρχεσαι πιο συχνά. Και με το NSV με το οποίο αγαπάμε αρκετά το βόλεϊ, και την πρώτη κατηγορία και την Pre-League και την Α2 όπως και πέρσι, είμαι σίγουρος ότι θα σας καλύψουμε σε αρκετούς αγώνες. Λοιπόν, ξεκινώντας, ήθελα να πω λίγο την προσωπική μου άποψη, γιατί η πρώτη φορά που σε είδαμε live ήταν σε ένα παιχνίδι που το καλύψαμε κόντρα στην Αργυρούπολη, και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι όπως αντίστοιχα λέμε ότι το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι που κρίνεται από τους περιφερειακούς και τους γκάρ, έτσι το βόλεϊ είναι ένα παιχνίδι που κατά βάση κρίνεται από τους διαγώνιους και τους ακραίους, παρότι εσύ κεντρικός έκανες εντυπωσιακό παιχνίδι και δεν ήταν το μόνο σε όλη την πορεία την περσινή, και αν δεν κάνω λάθος σε εκείνο το παιχνίδι στην Αργυρούπολη πρέπει να έχεις και 3-4 άσους. Ακριβώς δεν θυμάμαι, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο άθλημά μας το βόλεϊ μεγαλύτερο βάρος παίρνουν οι ακραίοι και οι διαγώνοι. Αν και το παιχνίδι με την Αργυρούπολη που είχατε παρακολουθήσει ήταν ένα διόρυθμο παιχνίδι, διότι είχαμε ένα τραυματισμό της βασικής μας διαγώνιου, της Ελισάβε της Κορακιανίτη. Η Αργυρούπολη είχε μια προσθήκη μιας ξένης αθλήτριας, η οποία ήταν εξαιρετική. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε και πήραμε αυτό το παιχνίδι. Παρόλες τις δυσκολίες και τον τραυματισμό της Ελισάβετ στο τέλος του τρίτου ή δεύτερου σετ, αν θυμάμαι καλά, καταφέραμε και κερδίσαμε και στην Αργυρούπολη. Όντως αυτό ήθελα να αναφερθούμε αργότερα στο θέμα του τραυματισμού, γιατί ήταν κάτι που ίσως και να σημάδεψε τον αγώνα. Παρ' όλα αυτά, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το τελευταίο παιχνίδι που δώσατε πριν την διακοπή ή είχατε κι άλλο? Έμεναν άλλοι 4 αγώνες οι οποίοι θα έπρεπε να διεξαχθούν, αλλά μαθηματικά κατακτήσαμε την άνοδο 4 αγώνες πριν το τέλος. 18-18, 0 ήτες, διαφορά 13 πόντων. Το μοναδικό αρνητικό είναι ότι, εντάξει, δεν είστε από τις περιπτώσεις που μπορεί να αμφισβητήσει κάποιος, δηλαδή στο θέμα της Volley League, ας πούμε, υπάρχει διαμαρτυρία για το αν δίκαια ή όχι Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα στις γυναίκες. Σε εσάς όπως και να έχει, το κατακτήσατε, ό,τι και να γινόταν στις 4 αγωνιστικές. Αυτό που άφησε την άσχημη γεύση είναι ότι δεν μπορέσατε να το πανηγυρίσετε στο γήπεδο. Εμείς η ομάδα, η διοίκηση, η κυρία Καραμπάτσου κατά κύριο λόγο, η οποία είναι και πρόεδρος της ομάδος, μας έχει ενημερώσει ότι θα διοργανωθεί μια φιέστα τον Ιούλιο, όπου θα γιορτάσουμε εντός εισαγωγικών την άνοδό μας στην Pre-League. Απλά το στενάχωρο στην όλη υπόθεση αυτή, πέραν του ότι δεν τελείωσε το πρωτάθλημα μέσα στα γήπεδα, είναι ότι επειδή παρακολούθησα κάποιες συνεντεύξεις διάφορων προπονητών και διάφορων παραγόντων του ελληνικού βόλεϊ, αρκετοί υποστήριξαν ότι θα έπρεπε το πρωτάθλημα να κρυθεί ως μη γενόμενο. Κάτι που με στεναχώρησε ιδιαίτερα, διότι στην προκειμένη, η δική μας ομάδα, είχε τεράστια διαφορά από τον δεύτερο. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο κάποιο παιχνίδι που θα περιμέναμε να κρυθεί. Ήταν σίγουρο, και όταν ακούς κάποια τέτοια λόγια από προπονητές που ίσως είχες και στο παρελθόν, είναι λίγο στενάχωρο αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένες και χαρούμενες, και φιέστα θα γίνει από όσο ξέρουμε. Πιο συγκεκριμένα για σένα λοιπόν, από ό,τι έμαθα ξεκίνησες με στιβό. Πολύ δημοτικό όταν πήγαινα.
Έκανα στίβο, ναι. Όπου και με είδε η τότε προπονήτριά μου, η πρώτη προπονήτριά μου στο βόλεϊ, η κυρία Μαρία Τσεριμπή, την οποία γνώριζε ο μπαμπάς μου και έτσι μου είπε να ξεκινήσω το βόλεϊ. Για ένα διάστημα τα έκανα ταυτόχρονα, μέχρι που με έφερε στη θέση τη δύσκολη και μου είπε διάλεξε ένα από τα δύο. Τελικά επέλεξα το βόλεϊ γιατί μου τέριαζε πιο πολύ και καταλάβαινα παρά το νερό της ηλικίας μου ότι είμαι πιο κοντά στο βόλεϊ παρά στο στίβο. Είσαι πιο πολύ των ονοματικών. Ξέρεις τι, το βόλεϊ, επειδή το σπούδασα γυμναστική ακαδημία και η ειδικότητά μου είναι στην πετοσφαίριση, τα ομαδικά αθλήματα τα προτιμώ και τα προτείνω και σε νεαρούς αθλητές και σε γονείς που ενδέχεται να με ρωτήσουν, γιατί αποκτάς άλλες ικανότητες, περισσότερη αντίληψη, συνεργασία, οπότε και εμένα δεν ήταν ότι είχα κάποια φίλη τότε, αλλά μου άρεσε πιο πολύ το ομαδικό από το ατομικό. Η κυρία Τσιριμπή, όπως είπες, ήταν στην ομάδα του Ακριτάς. Ναι, στον Ακρίτα Καλαμάτα. Ήταν η πρώτη ομάδα στην οποία αγωνίστηκα. Η πρώτη ομάδα στην οποία εντυπωσίασες, όπως λένε τα χαρτιά και οι έρευνες. Και ήταν η ομάδα που έκανε ουσιαστικά τα πρώτα... Τα πρώτα μου δείχνει. Και τις πρώτες μεγάλες εμφανίσεις, έτσι, που φέρατε την άνοδο στην Α2. Πώς, συγγνώμη. Και φέρατε την άνοδο στην Α2 με την ομάδα της Καλαμάτας. Σε γυμνάσιο πήγαινε, εγώ είχαμε καταφέρει να ανέβουμε στην Α2. Και οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Μαρία Τζιριμπή, διότι ήταν η προπονήτρια η οποία μου έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ στην εθνική ομάδα που είχαμε πάει τότε με το τμήμα των Παγκορασίδων στην Τουρκία. Ήταν η πρώτη μου προπονήτρια, ο λόγος που ξεκίνησα το βόλεϊ. Ήταν βοηθός μου στα πρώτα μου βήματα. Πίσω ξανά, ή μάλλον μπροστά, στο ζήτημα του Απόλλωνα. Καταρχάς, ο Απόλλωνας έχει ανακοινώσει επίσημα κάποια μεταγραφή, κάποια αποδέσμευση. Συνεχίζετε με το υπάρχον ρόστερ προς το παρόν. Το βασικό πλάνο, αυτό που έχει δηλώσει και ο προπονητής μου, ο κύριος Μπάμπης ο Μητσκίδης, είναι ότι θα ήθελε ο βασικός κορμός της ομάδας να παραμείνει ο ίδιος. Κάποια μεταγραφή δεν έχει ανακοινωθεί, τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Οι περισσότερες παίχτριες που ήμασταν την περασμένη σεζόν θα είμαστε και του χρόνου στον Απόλλωνα. Και μάλιστα ένα αρκετά νεανικό σύνολο από ό,τι θυμάμαι. Αρκετά ναι. Μικρός μέσος όρος ηλικίας που ίσως είναι μια πρόκριση, ένα challenge για σας. 4 με 1997-98. Είχαμε και ακόμη πιο νεαρές αθλήτριες, την Ειρήνη Τσακελαρίου που είναι 16 χρονών. Ναι, είναι αρκετά νεανικό το σύνολο και αυτό είναι καλό διότι έχουμε περισσότερη χημεία τόσο εντός όσο και εκτός του γηπέδου. Σε ένα υποθετικό σενάριο, σου ζητούσε μια ομάδα της Volley League, για παράδειγμα, να αγωνιστείς για εκείνη. Είναι κάτι το οποίο θα σε έβαζε στο κλίμα ή θα προσπαθούσες να ανέβεις σιγά σιγά με σταθερά βήματα με την ομάδα σου, με ομάδα της Pre-League, ώστε να πάρεις και τις απαραίτητες εμπειρίες? Η αλήθεια είναι ότι στην παρούσα φάση της ζωής μου ένα άλμα, γιατί πρόκειται για άλμα από την Α2 στην Volley League, δεν θα το τολμούσα. Θεωρώ ότι θα χρειάζομαι σαν αθλητρία και άλλη εμπειρία μέσα στα γήπεδα και θα ήθελα να πάω βήμα-βήμα. Θα ήθελα πρώτα να αγωνιστώ στην Pre-League και μετά στη Volley League, υποθετικά πάντα μιλώντας και θεωρώντας ότι αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Και σε ακόμα ένα υποθετικό σενάριο, λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα βέβαια, η ομάδα, όπως είπες, θα πορευτεί λίγο πολύ με τον ίδιο κορμό. Σου δίνει αυτό κάποιες προσθήκες. Σίγουρα. Άκρες, αλλά γνωρίζω μόνο αυτό. Εγώ προσωπικά ονόματα δεν γνωρίζω κάτι. Το ενδεχόμενο να μπει ως βασική κεντρικός στη σεζόν που έρχεται, είναι κάτι το οποίο θα σου έδινε περισσότερη όθηση ή θα σου έδινε μεγαλύτερη σιγουριά το να είσαι με μια συμπαίκτρια πιο έμπειρη, πιο μεγάλη ηλικία, η οποία ίσως να σου δείχνει και τον δρόμο?
Κοιτάξτε, το γεγονός του να είμαι η βασική κεντρικός, με συγχωρείτε, ακούγονται και κάποιοι ήχοι Δεν από πειράζει, τα φυσικό. φουρνάκια που παίρνουν, διότι είμαι στο μπαλκόνι. Εμένα αυτό μου δίνει περισσότερη όθηση, περισσότερη θέληση και θα προσπαθήσω πάνω από το 100%. Δηλαδή, το περιμένω πώς και πώς αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί σίγουρα θα είναι πολύ πιο απαιτητικό από την περσινή σεζόν, από το πρωτάθλημα της Α2, στο οποίο αγωνίζομαι αρκετά χρόνια. Από την Δευτέρα, Τρίτη Γυμνασίου και έπειτα αγωνίζομαι στην Α2. Οπότε είναι κάτι που το περιμένω και στο παιχνίδι και με τα βρυλίσια που είχαμε κάνει στο Κύπελλο Ελλάδος, εδώ στην Καλαμάτα, διεξήχθη ένα παιχνίδι το οποίο ήταν αρκετά έντονο, αρκετά δύσκολο, αλλά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο αποκομίσαμε όλες και εγώ προσωπικά σαν αθλήτρια αρκετά πράγματα. Και το ρωτάω αυτό γιατί είναι ένα ζήτημα γενικότερα στον αθλητισμό το αν είναι θετικό για έναν αθλητή να μπαίνει στα βαθιά και να προσπαθεί να επιβιώσει, αν το βήμα-βήμα που λέμε είναι η πιο σίγουρη λύση που του δίνει και μεγαλύτερη σταθερότητα. Κάθε αθλητής χειρίζεται τις καταστάσεις σίγουρα με διαφορετικό τρόπο και είναι θέμα προσωπικό και θέμα χαρακτήρα, πιστεύω. Αλλά τα σιγά σιγά, το να πηγαίνει σιγά σιγά τα μικρά βήματα για μένα είναι το ιδανικό. Βέβαια, πολλές φορές η βουτιά στα βαθιά έχει εξελιχθεί σε κάτι αρκετά θετικό, αλλά και σε αρνητικό. Οπότε πιστεύω ότι είναι υποκειμενικό. Και μεγαλύτερο ρίσκο σίγουρα. Ναι. Πώς βλέπουν στην Καλαμάτα γενικότερα την ομάδα, γιατί γενικά όταν ακούμε Καλαμάτα συνήθως σκεφτόμαστε το ποδόσφαιρο, τη Μαύρη Θύελλα, πώς αντιμετώπισαν την ομάδα Βόλεϊ. Αναμφισβήτητα, η ομάδα της Μαύρης Θύελλας είναι μια ομάδα που έχει γράψει ιστορία στον χώρο του ποδοσφαίρου. Αν και ημιμαθής, διότι δεν γνωρίζω τόσο καλά τα του ποδοσφαίρου, πόσο μάλλον τα καλαματιανά δρόμενα, διότι έλειπα κιόλα τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, σε εμάς, φέτος, ο κόσμος ήταν δίπλα μας. Το γήπεδο ήταν πάντα γεμάτο και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους και στις ομάδες, στους δικούς μας ανθρώπους που μας τιμούσαν με την παρουσία τους και μας ενθάρρυναν σε όλους τους αγώνες. Τους περιμένουμε και φέτος και πραγματικά εγώ προσωπικά, όπως είπα, οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να υποσχεθώ ότι του χρόνου το θέαμα θα είναι ακόμη πιο ποιοτικό και πιο όμορφο από ό,τι πέρσι. Και από ό,τι ξέρω, σας στήριξαν πολύ και στα εκτός έδρας οι Ήταν φίλοι σας. κάτι που ναι, μας ακολουθούσαν πέραν της Κρήτης που είχαμε τρεις αγώνες που ήταν πρακτικά αδύνατο. Οι φίλαθλοι ερχόντουσαν και στα εκτός παιχνίδια. Αρκετοί. Γονείς, φίλοι. Ήταν αρκετοί αυτοί που μας τιμούσαν. Θέλω να το συνδέσω αυτό με το θέμα της Αλεξανδρούπολης. Όπως είπες εσύ, φοιτήτρια στο ΤΕΦΑ Κομωτινή, σωστά. Τελειόφοιτη μάλλον. Έχεις αποφοιτήσει πλέον. Έχω αποφοιτήσει, έχω πάρει το πτυχίο μου πέρυσι το Δεκέμβρη και σπούδαζα στην Κομωτινή, αλλά αγωνιζόμουν στην Νίκη Αλεξανδρούπολης για 4 χρόνια, ναι. Καταρχάς, επειδή όπως έχω πει και εκτός αέρα, έχω καταγωγή, έχω ρίζες από το νεύρο και έχω μια δυναμία σε εκείνα τα μέρη. Μήπως αγαπάνε λίγο περισσότερο το βόλεϊ στο Νεύρο, συγκριτικά όχι μόνο με την Καλαμάτα, γενικά με όσα έχει ζήσει. Θεωρώ ότι αρχικά να πω ότι ήταν 4 υπέροχα χρόνια, 4 ξέχαστα χρόνια στην Νίκη Αλεξανδρούπολης και οι ξεχωριστοί αυτοί άνθρωποι στην ομάδα, ο πρόεδρος, ο κύριος Σίμος Χαρπαντίδης, οι προπονητές που πέρασαν, ο κύριος Ανδρεάδης και ο κύριος Δήμητσας που είχα εγώ, ήταν όλοι εξαιρετικοί και όχι μόνο οι προπονητές, αν και δεν τους ανέφερα όλους, είναι ο κύριος Γιάννης ο Κούτρας και πολλοί ακόμη που ήταν στο τεχνικό team. Είναι υπέροχοι άνθρωποι εκεί στην Αλεξανδρούπολη, οφείλω να πω. Τώρα θεωρώ ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη αγάπη στο βόλεϊ, διότι η Αλεξανδρούπολη έχει και περισσότερα βιώματα στο άθλημα. Λόγω του ότι ο εθνικός Αλεξανδρούπολης αγωνίζεται στην Α1 και η Ορεστιάδα. Οπότε θέλοντας και μη, όταν έχεις στην πόλη σου μια ομάδα η οποία είναι στις πρώτες κατηγορίες, φυσικά
φυσικό και επόμενο είναι να έχει και περισσότερη απήχηση το άθλημα συγκριτικά με άλλες πόλεις, όπου τέτοιες επιτυχίες δεν έχουν γίνει στο παρελθόν. Αλλά θα ήθελα και η Καλαμάτα να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, διότι η αγάπη του κόσμου και, και του Δήμου και όλων των παραγόντων στην Αλεξανδρούπολη είναι τεράστια. Οπότε είχες ένα σχεδόν καθημερινό ταξίδι κομωτινή Αλεξανδρούπολη εκείνο το διάστημα. Κάθε μέρα. Προφανώς σου στέρισε πολλά από την προσωπική φοιτητική ζωή. Δεν μπορώ να πω ότι στερήθηκα πράγματα, διότι όταν κάνεις κάτι και το θέλεις και το αγαπάς, δεν ένιωσα ποτέ ότι είχα στερηθεί κάτι. Είναι τρόπο ζωής, δηλαδή για μένα η καθημερινότητά μου, το να πάω προπόνηση στην Αλεξανδρούπολη, να κάνω αυτά τα 45 λεπτά να πάω και τα άλλα 45 να γυρίσω, ήταν καθημερινότητα. Μπορείς να το συγκρίνεις και με μια ζωή στην Αθήνα, για παράδειγμα, όπου οι προτάσεις είναι μεγάλες. Οπότε δεν νιώθω ότι στερήθηκα κάτι. Αντιθέτως, πήρα πολλά πράγματα και έχω αξέχαστες και υπέροχες αναμνήσεις. Γενικά έχω μεγάλο σεβασμό σε κάθε αθλητή, προφανώς, για να βρίσκομαι εδώ κάθε εβδομάδα με αθλητές και ανθρώπους του χώρου. Αλλά έχω ένα παραπάνω σεβασμό στους αθλητές οι οποίοι σπουδάζουν, κοιτάζουν την καριέρα τους. Τελειώνοντας το ΤΕΦΑ, ποια ήταν τα πρώτα πλάνα σου τουλάχιστον? Ήθελες να ασχοληθείς με γυμναστική, με personal, με προπονητική ίσως στο βάθος χρόνου? Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβα να καθίσω να το σκεφτώ, διότι μίλησα με την κυρία Καραμπάτσου πέρσι τέτοια εποχή και μου είπε ότι σε θέλουμε στην ομάδα. Μου έγινε και μία πρόταση από ένα γυμναστήριο εδώ στην Καλαμάτα, από το Collective Gym, που εργάζομαι κιόλας, από πέρσι το Σεπτέμβρη. Οπότε δεν πρόλαβα να σκεφτώ, γιατί ήρθαν έτσι συγκυρίες που... Ήρθαν από μόνα τους. Και ομάδα και δουλειά πάνω στο αντικείμενο που έχω σπουδάσει, που γύρισα στην Καλαμάτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να ασχοληθώ με το αντικείμενο που έχω σπουδάσει, αλλά όπως λέει και ο μπαμπάς μου, προς το παρόν είμαι νέα. Σίγουρα. Οπότε έχω λίγα χρόνια ακόμη. Και γενικά νομίζω ότι η Γυμναστική Ακαδημία είναι μια σχολή που αρκετά ο κόσμος την υποτιμάει, επειδή τη συνδυάζει μόνο με τον αθλητισμό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό και το έχεις νιώσει καλά, νομίζω. Ο αθλητισμός είναι πολύ παραπάνω από αθλητισμός και θεωρώ ότι υπάρχει μια δυσφήμιση λόγω των ιδιωτικών σχολών που κυκλοφορούν, που οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ολοκληρωμένη εκμάθηση της γύμνασης ενός είτε αθλητή είτε ασκούμενου. Οπότε θεωρώ ότι η δυσφήμιση αυτή προκύπτει από αρκετούς παράγοντες, αλλά δεν είναι απλή επιστήμη η φυσική αγωγή. Έχει μέσα και το παιδαγωγικό κομμάτι και το κομμάτι της φυσιολογίας και της λιγοιατρικής. Έχει αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι το τμήμα του ΤΕΦΑ είναι ένα τμήμα το οποίο περιέχει 60 μαθήματα, που καλύπτουν όλη την γκάμα της παιδαγωγικής, η παραιατρικά μαθήματα, ανατομία, φυσιολογία, όπως είπες, η ειδικότητα, που είναι 2 χρόνια. Δεν είναι και εύκολη σχολή, θα έλεγα. Η συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα Παλγκορασίδων ήταν ίσως το μεγαλύτερο highlight μέχρι στιγμής που έχει ζήσει? Κοίταξε, και αυτό ήταν λίγο έτσι, μια στενάχωρη εμπειρία, διότι τότε που είχα πάει εγώ στην Τουρκία με την ελληνική αποστολή, ενώ παίξαμε 2 αγώνες, παραιτηθήκαμε από το πρωτάθλημα, διότι η Τουρκία κατέβασε τα κατεχόμενα της Κύπρου ως αυτόνομο κράτος με σημαία, εθνικό ύμνο, και ως ένδειξη διαμαρτυρίας τότε παραιτηθήκαμε και φύγαμε. Από εκεί και έπειτα είχα κάποιους τραυματισμούς και δεν συνέχισα. Είχα κάποια διακοπή στην καριέρα μου, λίγο στο βόλεϊ. Ήμουν ενεργή, αλλά μία σταματούσα, μία ξεκινούσα, οπότε δεν είχα κάποια άλλη συμμετοχή στην εθνική ομάδα, δυστυχώς. Και μάλιστα το θυμάμαι εκείνο το περιστατικό που ανέφερες. Και ήταν... Αξέχω, το θυμάμαι, γιατί φύγαμε πώς και πώς.
Θα μπορούσε να έχει δοθεί λίγο περισσότερο προβολή, βέβαια, γιατί ίσως και να πέρασε λίγο πιο στα ψηλά από όσο έπρεπε. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα, να το πω λαϊκά, λίγο μαγιά σας, ότι βάλατε κάποιες αξίες από πάνω. Γενικά πιστεύω ότι το βόλεϊ θα, και πόσο μάλλον η εθνική ομάδα, οι αγώνες εθνικής ομάδας θα έπρεπε να μεταδίδονται από τα κανάλια της ελληνικής τηλεόρασης, ιδίως όταν πρόκειται για θέματα κρατικά και για τέτοια θέματα τα οποία είναι αρκετά σημαντικά και ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει, διότι όταν παίρνει πρωτοβουλία ένα κράτος και κατεβάζει τα κατεχόμενα της Κύπρου ως δικό Δικό του του αυτόνομο αυτόνομο κράτος, κράτος και και είναι είναι λίγο, λίγο, νιώθεις νιώθεις πολύ πολύ περίεργα περίεργα εκεί. εκεί. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στο θέμα της Καλαμάτας και πάλι, ο Κώστας Μετσχίδης, όπως είπες, θα συνεχίσει. Τι ήταν αυτό που έκανε τόσο καλά και σας έφερε με τόσο μεγάλη επιτυχία στην κορυφή αήττητες και άτρωτες? Είναι αρκετά τα καλά Καλά που που κάνει κάνει αυτός ο αυτός ο προπονητής. προπονητής. Αρκετά Αρκετά τα τα καλά. καλά. Πρώτον, όταν Όταν ξεκινήσαμε ξεκινήσαμε την την προετοιμασία προετοιμασία και βρεθήκαμε βρεθήκαμε όλη η όλη η ομάδα, ομάδα, θέσαμε, θέσαμε, μας μας έθεσε έθεσε τους τους στόχους στόχους όπου όπου ήταν ήταν η η άνοδος άνοδος, με με οποιοδήποτε οποιοδήποτε τρόπο. τρόπο. Δεν, το Το αίτητο αίτητο δεν δεν υπόθηκε υπόθηκε ποτέ. ποτέ, Απλά απλά προέκυψε προέκυψε στην στην πορεία και πορεία και αυτό αυτό είναι είναι το το ευτυχές ευτυχές σε όλη την την υπόθεση. υπόθεση. Οι Οι προπονήσεις προπονήσεις είναι είναι αρκετά αρκετά απαιτητικές, απαιτητικές, αλλά αλλά είναι είναι και η και η οργάνωση οργάνωση πολύ πολύ καλή. καλή. Οπότε σιγά Σιγά ξεκινήσαμε ξεκινήσαμε με με μικρά μικρά βήματα βήματα από από την την προετοιμασία, προετοιμασία, με με προπονήσεις, προπονήσεις, πηγαίναμε για πηγαίναμε για προπονήση προπονήση 6 6 και και μισή μισή το το πρωί. πρωί. 6 6 και και μισή, μισή, ναι, δεν θα ναι, δεν θα ξεχάσω ξεχάσω ποτέ ποτέ αυτό. αυτό. Ο κόουτς ήταν Ήταν πάντα πάντα δίπλα δίπλα μας. μας. Πάντα Πάντα μας μας βοηθούσε βοηθούσε σε σε οτιδήποτε. οτιδήποτε. Ποτέ Ποτέ δεν δεν μας μας πίεσε πίεσε εντός εντός εισαγωγικών εισαγωγικών με με άσχημο άσχημο τρόπο, τρόπο, αλλά αλλά είχε και είχε και απαιτήσει απαιτήσει ταυτόχρονα. Αυτό ήθελα να το αναφέρω. Είναι από την κατηγορία των αυστηρών coach, δηλαδή, έτσι. Κυρίως Κυρίως εκεί εκεί που που πρέπει. πρέπει. Η Η δική δική μου μου εμπειρία εμπειρία με με τον τον κύριο κύριο Μητσκίδη Μητσκίδη πέρσι πέρσι και και φέτος, φέτος, η η συνεργασία μας συνεργασία ήταν μας ήταν άψογη, άψογη, αλλά αλλά είναι είναι απαιτητικός απαιτητικός και και αυστηρός αυστηρός εκεί εκεί που που πρέπει πρέπει και και όσο όσο πρέπει. πρέπει. Αποδίδεις καλύτερα με τέτοιου είδους coach ή με πιο ευελικτούς? Με Με τέτοιου τέτοιου είδους. Και είδους. σε Και σε αυτό είναι αυτό και είναι και στην στον αθλητή αθλητή πολλές πολλές φορές, είναι φορές. και πώς θα μάθεις. Ναι. Αλλά ο Αλλά κάθε ο κάθε προπονητής προπονητής έχει έχει κάποια κάποια διαφορετικά διαφορετικά στοιχεία στοιχεία που που πιστεύω πιστεύω ότι ότι με με την την πάροδο πάροδο του του χρόνου χρόνου βρίσκεις βρίσκεις τον τον κώδικα κώδικα επικοινωνίας επικοινωνίας και Ναι, βρίσκεται την πρώτη συμπάρασεις μας συνύπαρξη. και βρίσκεις Βρίσκεις έναν έναν τρόπο τρόπο να να συμβιώσεις, συμβιώσεις, γιατί γιατί πρόκειται πρόκειται για για ένα ένα σύνολο, σύνολο, έτσι. έτσι. Δεν Δεν είναι είναι ότι ότι είμαι είμαι εγώ εγώ και και προπονητής προπονητής μου μου μόνο. μόνο. Είναι Είναι και και άλλα άλλα άτομα. άτομα. Το θέμα του τραυματισμού που είπαμε νωρίτερα της Καραγιανίτη, καταρχάς πόσο σοβαρός ήταν? Δεν Δεν ήταν ήταν τόσο τόσο σοβαρός, σοβαρός. περιμέναμε Περιμέναμε να να είναι είναι πιο πιο σοβαρός. σοβαρός. Η Η Ελισάβετ Ελισάβετ είναι είναι μία μία χαρά. χαρά. Έχει Έχει επιστρέψει επιστρέψει κανονικά κανονικά στις στις προπονήσεις. προπονήσεις. Βρίσκεται Βρίσκεται εδώ εδώ στην στην Καλαμάτα. Καλαμάτα. Εμείς Εμείς έχουμε έχουμε ξεκινήσει ξεκινήσει προπονήσεις προπονήσεις εδώ εδώ και και 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες. Κάνουμε Κάνουμε καθημερινά καθημερινά στο στο γήπεδο. γήπεδο. Και Και πριν πριν από από λίγο λίγο την την είδα, είδα, είναι είναι μια μια χαρά. χαρά. Η κατάσταση με την καραντίνα και όλο αυτό σας έβγαλε προφανώς από το ρυθμό σας. Ποιο είναι το πρόγραμμα που ακολουθείτε πλέον? Έχετε μία μίνι προετοιμασία, διακοπές και ξανά προετοιμασία? Όλους Όλους μας μας έβγαλε έβγαλε η η καραντίνα καραντίνα το το πρόγραμμα, πρόγραμμα, γιατί γιατί δεν δεν ήταν ήταν μία μία περίοδος περίοδος μεταβατική. μεταβατική. Ήταν Ήταν μία μία περίοδος περίοδος ολικής ολικής απραξίας, απραξίας, δηλαδή δηλαδή δεν δεν κάναμε κάναμε μέσα μέσα στο στο γήπεδο γήπεδο με με την, την, πάνω πάνω στα στα θυμά θυμά μας μας δεν δεν κάναμε κάναμε τίποτα. τίποτα. Ατομικά Ατομικά κάναμε κάναμε κάποια κάποια πράγματα, πράγματα, είχαμε είχαμε κάποιες κάποιες οδηγίες. οδηγίες. Αλλά Αλλά το το άθλημα άθλημα είναι είναι ατομικό ατομικό όπως όπως και και να να το το κάνεις. κάνεις. Συγγνώμη, Συγγνώμη, ομαδικό ομαδικό όπως όπως και και να να το το κάνεις. κάνεις. Τώρα Τώρα έχουμε έχουμε ξεκινήσει ξεκινήσει μία μία προετοιμασία. προετοιμασία. Δεν Δεν ξέρω ξέρω πού πού θα θα έχουμε έχουμε διακοπή. διακοπή. Δεν Δεν μας μας ενημερώσει ενημερώσει ακόμη. ακόμη. Έχουμε Έχουμε ξεκινήσει ξεκινήσει προπονήσεις προπονήσεις ενδυνάμωση ενδυνάμωση και και μες μες στο στο γήπεδο γήπεδο με με τις τις με μπάλες μπάλες και και τα τα λοιπά λοιπά κανονικά. κανονικά. Σιγά 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 μπαίνουμε μπαίνουμε σε σε άλματα. άλματα. Το βασικό πλάνο είναι να ξεκινήσουμε με μια ενδυνάμωση και να δουλευτούν κάποια στοιχεία ατομικά σε κάθε παίκτρια, διότι ο προπονητής έχει στόχο να βελτιωθούμε.
εν ώψη της νέας σεζόν που είναι και στην Πριλή και να βελτιώσουμε κυρίως ατομικά χαρακτηριστικά τα οποία χρειάζεται η κάθε μία. Και η λογική λέει ότι λόγω της ιδιότητάς σου ως απόφυτος προφανώς γυμναστικής ακαδημίας δεν μπορούσε να μείνεις αδρανής στην περίοδο της καραντίνας. Σίγουρα δεν μπορούσα να μείνω αδρανής, αλλά δεν είχα και πολλές επιλογές, διότι ήταν όλα κλειστά και τα γυμναστήρια κλειστά και ακόμη δεν γνωρίζω πότε θα ανοίξουν τα γυμναστήρια. Έχουν πει τέλος Ιουνίου, αλλά ακόμη ακριβή ημερομηνία δεν έχει δοθεί. Οπότε περιμένουμε και αυτό. Προς το παρόν όμως κάνουμε προπονήσεις μέσα στο ενδυνάμωση με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε. Ως μια νέα αθλήτρια με πολύ χρόνο μάλλον και χώρο και χρόνο στο βόλεϊ, πώς αντιμετωπίζεις την προοπτική μιας καριέρας? Είναι ένα άθλημα το οποίο πολλές φορές δεν δίνει τα απαραίτητα προνόμια, δεν δίνει τις ευκαιρίες που έχουν άλλοι αθλητές με βαριά συμβόλαια. Κοίταξε να δεις, αυτό έχει να κάνει πιστεύω και με τη χώρα στην οποία αγωνίζεσαι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό. Και ο αθλητισμός, αν εξαιρέσεις φυσικά το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο άθλημα το δικό μας, αρκετά χρήματα παίζονται στις μεγάλες ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός κτλ. Αυτό θεωρώ ότι δεν πρέπει να κάνει έναν αθλητή να μην προσπαθεί και να μην έχει όνειρα. Διότι οι επιτυχίες έρχονται μέσα από την προσπάθεια, μέσα από την εμπειρία που έχεις ως αθλητής. Απλά το αρνητικό είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία το βόλεϊ, για να μιλάμε για το άθλημά μας, δεν έχει τόσες προοπτικές όσες έχει στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες. Με το ενδεχόμενο ότι όλο και περισσότερες αθλήτριες φεύγουν στο εξωτερικό, στο βάθος του μυαλού σου για κάποια στιγμή θα το σκεφτόσουν, ή ναι. Ακόμα πολύ νωρίς? Όχι, θα το σκεφτόμουν, διότι μου αρέσει το εξωτερικό έτσι κι αλλιώς και προσαρμόζομαι αρκετά εύκολα σε νέες συνθήκες και τόπους. Δεν το έχω σκεφτεί, οφείλω να σου πω την αλήθεια, αν και μου είχε γίνει μια πρόταση για τη Γαλλία, αλλά ήμουν νέα τότε, σπούδαζα και επέλεξα να τελειώσω τις σπουδές μου και μετά να κάνω κάτι στο εξωτερικό. Οπότε δεν θα έλεγα όχι. Δεν θα έλεγα όχι, γιατί βρίσκομαι και σε μια ηλικία στην οποία είμαι 23 ακόμη. Δεν έχω υποχρεώσεις, δεν έχω τόσο σοβαρές υποχρεώσεις, θα έλεγα, προς το παρόν. Παρ' όλα αυτά, είσαι μια αθλήτρια που πιθανώς και να αγαπάς πολύ την πατρίδα σου, την Καλαμάτα, και ίσως γι' αυτό να γύρισες στον Απόλλωνα πριν σκεφτείς κάποια άλλη πρόταση. Όχι, δεν γύρισα λόγω της Καλαμάτας, αν θες να είμαι ειλικρινής. Ναι, μεν την Καλαμάτα την αγαπώ. Αλλά γύρισα γιατί επρόκειτο να αγωνιστώ σε μια ομάδα η οποία ήθελε να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα και είναι εντελώς διαφορετικό να αγωνίζεσαι σε μια ομάδα η οποία έχει ένα στόχο, την άνοδο. Γιατί το πρωτάθλημα της Α2 είναι λίγο μόνο ο πρώτος έχει την προοπτική της ανόδου. Πριν μερικά χρόνια δεν ήταν έτσι. Όσον αγωνιζόμουν στην Αλεξανδρούπολη γίνονταν κάποια μπαράζ που αγωνίζονταν οι τέσσερις πρώτοι του ενός και του άλλου, οι δύο πρώτοι, συγγνώμη, του ενός και του άλλου ομίλου. Αυτό μετά καταργήθηκε και πλέον το πρωτάθλημα της Α2 είναι όποιος βγει πρώτος. Οπότε από εκεί και πέρα μετά δεν έχεις και κάτι να παλεύεις, για κάτι να αγωνίζεσαι εντός εισαγωγικών. Γύρισα στην Καλαμάτα λοιπόν γιατί μου έγινε η πρόταση από τον Απόλλωνα, του οποίου η στόχη ήταν η άνοδος στην Pre-League. Και λόγω του ότι βρήκα κατευθείαν εργασία πάνω στο αντικείμενο που είχα σπουδάσει. Και το γεγονός ότι στην Pre-League της επόμενης χρονιάς θα λείψουν τα μεγάλα ονόματα όπως η ΑΕΚ που έχει ανέβει φέτος, όπως ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός που ανέβηκαν, θα το κάνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα?
Η Pre-League είναι μία μετά την Α1 εννοείται, είναι η δεύτερη κατηγορία, οπότε αυτόματα καταλαβαίνεις ότι το πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Σίγουρα Ζαγόνο, Πανιόνιος, αντιπροσίασαν φέτος, ήταν ανταγωνιστικοί, αλλά... Φίλες που έχω, που αθλήτριες του ελληνικού βόλεϊ, είναι αρκετές αυτές που θέλουν να αγωνιστούν στην Pre-League. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα τέτοιο μεγάλο χάσμα, πιστεύω, όπως υπήρχε στην Α2 τουλάχιστον, ο πρώτος με τον τελευταίο, και στην Α1 αντίστοιχα. Και αυτό μας το έχουν επιβεβαιώσει αθλήτριες πρώτης κλάσης και μάλιστα διεθνείς που αρκετές από αυτές είχαν προτιμήσει να παίξουν στην Pre-League παρά στην Volley League τα τελευταία χρόνια. Η Pre-League είναι μια καινούργια κατηγορία, η οποία ουσιαστικά είναι σαν την, ίσως όχι στο επίπεδο, ίσως στο επίπεδο της Α1 να είναι λίγο καλύτερο από την Pre-League, αλλά είναι πανελλήνιο, ενώ είναι πανελλαδικό, τα ταξίδια είναι σε όλη τη χώρα. Οπότε αυτό δεν είναι, οι ομάδες που αγωνίζονται στην Pre-League είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, μια η Κόρινθος και μια εμείς τώρα. Και αν δεν κάνω λάθος, και η Λαμία. Ναι. Δεν γνωρίζω. Με Ναι. πιάνεις αδιάβαστα. Ναι, θα Με έπιασες προετοιμαστείς για περισσότερα ταξίδια. τώρα. Προφανώς, όπως είπα νωρίτερα, εντάξει, έπαιξε στην Εθνική Παγκοσμίου, αλλά η Εθνική Γυναικών είναι το όνειρο κάθε αθλήτριας. Το μεγαλύτερο όνειρο. Ναι. Θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο όνειρο γιατί τον αφορά στο εθνόσημο. Και να εκπροσωπείς τη χώρα σου είναι η μεγαλύτερη τιμή για ένα αθλητή και η μεγαλύτερη συγκίνηση, θα έλεγα. Εγώ που θυμάμαι τις λίγες αυτές στιγμές που έζησα στο γήπεδο φορώντας το εθνόσημο, έχεις όχι το βάρος, έχεις την τιμή να εκπροσωπείς ολόκληρη τη χώρα. Οπότε είναι ένα πολύ ιδιαίτερο συνέστημα, ένα μοναδικό συνέστημα, θα έλεγα. Και είμαστε σε μια περίοδο που τουλάχιστον το ελληνικό πρωτάθλημα αρχίζει να στερεύει από καλές κεντρικές. Οπότε ίσως είναι μια ευκαιρία για να αναδειχθείς. Θεωρώ ότι έχουμε κάποιες μακάρι, αλλά Φεύγουν θεωρώ ότι αρκετές στο εξωτερικό και... έχουμε αρκετές άξιες αρκετές αθλήτρες, όχι μόνο κεντρικές, άξιες. σε οποιαδήποτε θέση. Θεωρώ ότι η Ελλάδα στο γυναικείο βόλεϊ τα πάει καλά. Κάνει Έχουν σταθερά βήματα, ναι. και αρκετές αθλήτριες οι οποίες είναι και έχουν βγει και στο εξωτερικό και αγωνίζονται ακόμη στο ελληνικό πρωτάθλημα ορισμένες, οι οποίες είναι άξιες και πραγματικά μπράβο τους. Και σε εσένα. Είχες κάποια συγκεκριμένη αθλήτρια που να σε εντυπωσίαζε, είτε Μικρή. παλαιότερα είτε τώρα. Δεν Δεν παρακολουθώ παρακολουθώ τόσο τόσο γυναικείο γυναικείο βόλεϊ, βόλεϊ. να Να σου σου πω πω την την αλήθεια. αλήθεια, Δεν δεν παρακολουθώ παρακολουθώ τόσο τόσο βόλεϊ. βόλεϊ. Και Και είναι είναι κάτι κάτι το το οποίο οποίο με με κοροϊδεύουν κοροϊδεύουν φίλοι φίλοι γνωστοί γνωστοί προπονητές προπονητές και τα κτλ. λοιπά. Ο Κράβαρη ήταν το είδωλό μου, να σου το πω πιο μικρή, αλλά μέχρι εκεί αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω πιο συγκεκριμένα γι' αυτό ότι είσαι από τους αθλητές που προτιμούν να αποσυμπιέζονται, να μην παρακολουθούν βόλεϊ όταν βγαίνουν από το γήπεδο. Δεν γίνεται Γίνεται σκεμμένα. σκεμμένα. Όταν Όταν ήμουν ήμουν στην στην Αλεξανδρούπολη, Αλεξανδρούπολη, που που έπαιζα έπαιζα εκεί, εκεί, θέλοντας θέλοντας και και μη, μη, πολλοί πολλοί αγώνες αγώνες του του εθνικού εθνικού γίνονταν γίνονταν μετά μετά τους τους δικούς δικούς μας. μας. Οπότε, Οπότε, ίσως ίσως όταν όταν είσαι είσαι και και μέσα μέσα στο στο γήπεδο, γήπεδο, θα θα καθίσεις καθίσεις να να δεις δεις αγώνα. αγώνα. Τώρα Τώρα στην στην Καλαμάτα Καλαμάτα που, που, λόγω λόγω του του ότι ότι και και το το κλειστό κλειστό το το στάδιο στάδιο είναι είναι περιορισμένο. περιορισμένο. Ήμασταν Ήμασταν εμείς. εμείς. Ήταν ο Ήταν ο Μεσσηνιακός Μεσσηνιακός που που ήταν ήταν Α2, Α2, ήταν ήταν και η και η Καλαμάτα Καλαμάτα 80 80 που που ήταν ήταν Α2. Α2. Πολλές Πολλές φορές φορές εμείς εμείς παίζαμε, παίζαμε, όταν όταν παίζαμε παίζαμε εμείς εμείς εκτός, εκτός, αυτοί αυτοί έπαιζαν έπαιζαν εντός. εντός. Οπότε Οπότε δεν δεν γινόταν γινόταν εκ εκ των των πραγμάτων πραγμάτων να να δεις δεις αγώνες αγώνες από από κοντά. κοντά. Και Και θεωρώ θεωρώ ότι ότι το το βόλεϊ βόλεϊ είναι είναι ένα ένα άθλημα άθλημα το το οποίο οποίο αξίζει αξίζει να να το το παρακολουθείς παρακολουθείς από από κοντά. κοντά. Πρόσφατα είχατε κληθεί από τον Δήμαρχο να προβλεφτείτε προφανώς για την άνοδό σας. Υπάρχουν οι κατάλληλες, όπως είπες, οι εγκαταστάσεις είναι λίγο περιορισμένες. Σας δίνονται οι ανέσεις τουλάχιστον που μπορούν να μεταδοθούν. Αυτό Αυτό προσπαθούν προσπαθούν να να διορθώσουν διορθώσουν τη τη φετινή φετινή σεζόν, σεζόν, γιατί γιατί ενδέχεται ενδέχεται να να αγωνιστεί αγωνιστεί και η και η Καλαμάτα Καλαμάτα 80 80 στην στην Πυρλίγκ. Πυρλίγκ.
την αντίστοιχη ανδρική πριλίγκ, καθώς πληροφορήθηκα ότι θα δημιουργηθεί, κατά πάσα πιθανότητα. Το κλειστό της Καλαμάτας είναι ένα ιδιόμορφο γήπεδο, διότι κάνουμε προπόνηση εμείς, κάνει το βόλεϊ, ταυτόχρονα κάνει και η ρυθμική, κάνουν και κάποιες πολεμικές τέχνες, οπότε γίνεται ένας πανζουρλισμός, όπως τον λέω εγώ. Κάτι το οποίο δεν βοηθάει. Η κυρία Καραμπάτσου έθεσε κάποια ζητήματα και έδωσε κάποιες ιδέες όσον αφορά την διαχείριση των ωρών στο κλειστό. Οπότε πιστεύω ότι θα δοθεί μια λύση φέτος και θα μπορέσουμε... Είναι και πολλές οι ομάδες. Δηλαδή, είναι ομάδες που αγωνίζονται και στα τοπικά πρωταθλήματα και η Καλαμάτα έχει φτάσει να έχει γύρω στις 5-6 ομάδες βόλεϊ. Τον Ακρίτα, εμάς, τον Μεσσηνιακό, την Καλαμάτα 80, τον ΝΟΚ. Είναι αρκετές οι ομάδες, δεν είναι λίγες. Οπότε δεν υπάρχει και χρόνος. Οπότε προσπαθούν να βρεθεί μια λύση, γιατί μια ομάδα που ανεβαίνει στην Pre-League, όπως είμαστε εμείς, φέτος θα χρειαζόμαστε 2 ώρες προπονήσεις, ίσως και 2,5 από ό,τι έχω ακούσει. Μια μισή ώρα δεν είναι αρκετή. Και πρέπει να δοθεί μια λύση σε αυτό. Γιατί έχει ομάδες που αγωνίζονται σε ψηλές κατηγορίες και πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα. Πιστεύω. Οποιαδήποτε ομάδα και αν είναι αυτή, όχι επειδή είμαστε εμείς. Μην υπερεξηγηθώ. Ναι, φαντάζομαι ότι λόγω και μεγαλύτερης κατηγορίας ίσως να έχετε και κάποια προτεραιότητα δικαίως. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, γίνεται ανάπτυξη του βόλεϊ στην Καλαμάτα. Με το να ξεπηδάνε συνέχεια καινούργιες ομάδες, προωθείται το άθλημα. Προωθείται και γίνεται και πολύ καλή δουλειά από την υπεύθυνη της δικής μας της ομάδας, την κυρία Βίκη την Καραμπάτσου, διότι ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα η οποία μέσα στα τελευταία 4-5 χρόνια λειτουργίας της, καθώς τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε τμήμα βόλεϊ, υπήρχε μόνο το Απόλλωνα στο ποδόσφαιρο, έχουν καταφέρει να κάνουν 3 ανόδους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι γίνεται μια προσπάθεια από μερικούς ανθρώπους που αγαπάνε το ελληνικό βόλεϊ, αγαπάνε το βόλεϊ, αγαπάνε την πόλη τους, την Καλαμάτα και κάνουν αξιοσημείωτες κινήσεις και προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει μια εξέλιξη. Γιατί ο αθλητισμός είναι μια από τις μεγαλύτερες διαφημίσεις για ένα τόπο. Σίγουρα. Και εκτός από αυτό που είπες ότι προωθεί ο αθλητισμός και τον τουρισμό εν μέρη. Και τον τουρισμό. Ναι, γενικότερα ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας που εμπλέκεται σε κοινωνικό κομμάτι, σε πολιτικό κομμάτι. Μιας και το είπες νωρίτερα στο θέμα της εθνικής με την Τουρκία. Τόσο σε εκείνο το κομμάτι όσο και στο ότι γενικότερα υπάρχουν πολλές ταραχές παγκοσμίως τον τελευταίο καιρό. Είναι μια ευκαιρία μέσα στο αθλητισμό λίγο να μειωθούν τα θέματα ρατσισμού, κάποια πολιτικά ζητήματα που ξεπηδάνε τελευταία. Κοίταξε, η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι ο αθλητισμός ενώνει. Ο αθλητισμός είναι ευγενής άμυλα. Ο αθλητισμός είναι κάτι όμορφο και πιστεύω ότι θα μπορεί να είναι ο αρρωγός εντός εισαγωγικών για μια προσπάθεια να αποφευθούν οποιασδήποτε πολιτικές διαμάχες. Ο αθλητισμός είναι κάτι πολύ όμορφο και ιδίως στο θέμα ρατσισμού, κάτι το οποίο θεωρώ ότι όλο και μειώνεται όσο περνούν τα χρόνια. Είναι πολύ λίγοι άνθρωποι, πιστεύω, που είναι ρατσιστές. Και θέλω να πιστεύω, διότι άνθρωπο δεν σε κάνει η καταγωγή σου, φυσικά. Και δεν θα έπρεπε να κρίνουμε τους ανθρώπους από αυτό. Διότι ο καθένας έχει μια δική του καταγωγή και στο εξωτερικό είναι πολλοί οι οποίοι υποτιμούν και εμάς τους Έλληνες συγκεκριμένα με όλα αυτά τα οποία γίνονται και τις πολιτικές, τα πολιτικά δρόμενα, να το πω και έτσι.
Οπότε πιστεύω ότι ο αθλητισμός θα μπορούσε να να παίξει παίξει το το δικό δικό του του ρόλο ρόλο σε σε αυτά αυτά τα τα προβλήματα. προβλήματα. Και πέρα από αυτού του είδους διακρίσεις, ειδικά στο δικό σας άθλημα έχετε, νομίζω ότι γίνεται συνεχώς να λαμβάνετε, να έχετε μια τάση θαυμασμού, τέλος πάντων, να υπάρχει μια τάση θαυμασμού προς τις αθλήτριες. Πολλές φορές ξεπερνάει τα όρια, ειδικά στο κομμάτι του γυναικείου βόλεϊ, νομίζω ότι μπορεί να ξεπεράσει το αθλητικό κομμάτι ένας οπαδός προς μια γυναίκα. Ορισμένες Ορισμένες φορές ίσως ναι, να έχουν γίνει κάποια ατυχή, έτσι, γεγονότα. Αλλά προσωπικές εμπειρίες δικές μου είναι ελάχιστες οι άσχημες στιγμές, γιατί ο κόσμος το βόλεϊ είναι ένα ευγενικό άθλημα. Δεν έχει και τη σωματική επαφή, άρα δεν υπάρχει και τόση ένταση. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι οι φανατισμοί και οι βίαιες πράξεις θα έπρεπε να εξελιχθούν από τα γήπεδα, διότι αν παρακολουθήσεις αγώνες που διεξάγονται σε μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, τα φαινόμενα φανατισμού και ξυλοδαρμού και οτιδήποτε παρατηρούνται μόνο στην Ελλάδα. Και είναι πολλές οι φορές που έχω βρεθεί σε συζητήσεις και τα λοιπά, που εξηγώ ότι δεν καταλαβαίνω το λόγο να υπάρχει τέτοιο φανατισμός από τη στιγμή που οι αθλητές είναι αντίπαλοι μας στο γήπεδο μόνο. Και ίσως αυτό να είναι από τα προνόμια που κερδίζεται από τον πρωταθλητισμό, από τα μεγαλύτερα κέρδη, το θέμα της. Είναι Είναι πολλές οι πολλές φορές που φορές έχω που έχω παίξει παίξει αντίπαλα αντίπαλα με με φίλες φίλες μου. μου, Φίλες μου, όχι όχι απλά απλά γνωστές γνωστές μου. μου, Φίλες φίλες μου μου με με τις τις οποίες οποίες μέχρι και μέχρι και αυτές που αυτές που ήμασταν ήμασταν μαζί στην μαζί στην εθνική εθνική ομάδα ομάδα παίζουμε παίζουμε αντίπαλες αντίπαλες στο στο πρωτάθλημα. πρωτάθλημα. Μέχρι Μέχρι και και με με κορίτσια κορίτσια που που αγωνιζόμουν αγωνιζόμουν στην στην Νίκη Νίκη Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολης, παίζουμε παίζουμε αντίπαλες στο αντίπαλες στο πρωτάθλημα πρωτάθλημα της της Α2 Α2 το το φετινό. φετινό. Είσαι Είσαι αντίπαλος αντίπαλος μόνο μόνο μέσα μέσα στο στο γήπεδο γήπεδο και και αυτό αυτό ως ως ένα ένα σημείο. σημείο. Ως Ως ένα ένα σημείο σημείο που που μέχρι μέχρι να να βγει βγει ο ο νικητής. νικητής. Από Από εκεί εκεί και και πέρα πέρα δεν δεν υπάρχει υπάρχει κάτι κάτι άλλο. άλλο. Θεωρώ Θεωρώ ότι ότι ο ο φανατισμός φανατισμός και και όλες όλες αυτές αυτές οι οι άσχημες άσχημες ενέργειες ενέργειες που που γίνονται γίνονται στα στα ελληνικά ελληνικά γήπεδα, γήπεδα, σε σε όλα όλα τα τα αθλήματα, αθλήματα, θα θα πρέπει πρέπει να να περιοριστούν περιοριστούν και και να να σταματήσουν, σταματήσουν, διότι διότι δεν δεν έχουν έχουν και και καμία καμία ουσία ουσία στο στο κάτω-κάτω. κάτω-κάτω. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, οπότε μας είπες ότι έχεις αρκετές προπονήσεις ακόμα, αλλά θα περισσέψεις καθόλου χρόνο για διακοπές. Ευελπιστώ Ευελπιστώ να να περισσέψει. περισσέψει. Ευελπιστώ να Ευελπιστώ να περισσέψει, περισσέψει, απλά απλά έχουμε έχουμε μείνει μείνει λίγο λίγο πίσω πίσω λόγω λόγω της της κατάστασης κατάστασης του του κορονοϊού, κορονοϊού, οπότε οπότε αναγκαστικά αναγκαστικά και και εμείς εμείς οι οι ίδιες ίδιες οι οι αθλήτριες αθλήτριες θέλουμε θέλουμε να να είμαστε είμαστε μες μες στο στο γήπεδο, γήπεδο, να να προπονούμαστε προπονούμαστε για για να να καλύψουμε καλύψουμε αυτό αυτό το το κενό κενό που που δημιουργήθηκε. δημιουργήθηκε. Από Από εκεί εκεί και και πέρα, πέρα, από από όσο όσο ξέρω, ξέρω, ναι, ναι, θα θα υπάρξει υπάρξει κάποιο κάποιο κενό, κενό, αν αν και και μικρό. μικρό. Γιατί Γιατί τον τον Αύγουστο Αύγουστο θα θα ξαναξεκινήσουν, ξαναξεκινήσουν, θα θα ξεκινήσει ξεκινήσει η η επίσημη επίσημη προετοιμασία. προετοιμασία. Οπότε Οπότε θεωρώ θεωρώ ότι ότι θα θα υπάρξει υπάρξει κάποιο κάποιο κενό κενό και και θα θα μπορέσουμε μπορέσουμε να να κάνουμε κάνουμε κάποιες κάποιες διακοπές. διακοπές. Πολύ Πολύ ωραία. ωραία. Λοιπόν, Λοιπόν, κάπως κάπως έτσι, έτσι, σιγά σιγά σιγά, σιγά, πηγαίνουμε πηγαίνουμε προς προς το το τέλος. τέλος. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι η Σοφία Καραγίκλα, κεντρικός του Απόλλωνα, του χρόνου θα την παρακολουθούμε στα παιχνίδια της Pre-League. Το NSTV καλύπτει τα τελευταία χρόνια πολλά παιχνίδια από πολλές ομάδες. Ευελπιστώ του χρόνου να καλύπτουμε ακόμη περισσότερες και να έχουμε τη χαρά να σε έχουμε ακόμα και στο στούντιο, πιθανώς. Κάπως έτσι λοιπόν, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε. Ναι, δεν σε Συγγνώμη, άκουσα. θέλω Ναι. ένα μεγάλο Μεγάλο ευχαριστώ ευχαριστώ για για την την πρόσκληση πρόσκληση. και Και ένα ένα ευχαριστώ ευχαριστώ διότι η διότι η κάλυψη κάλυψη των των αγώνων αγώνων του του βόλεϊ βόλεϊ και η και η προσπάθεια προσπάθεια που που κάνετε κάνετε είναι είναι αξιοσημείωτη αξιοσημείωτη και και σας σας αξίζουν αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια. συγχαρητήρια. Κυρίως εσάς για το θέμα που μας προσφέρετε. Ευχαριστούμε πολύ. Κάπως έτσι λοιπόν θα ολοκληρώσουμε για σήμερα. Ήταν μεγάλη μου χαρά που ήσουν μαζί μας. Ήμουν ο Γιάννης Καλετσάρης λοιπόν. Παρακολούθησε το nstv.gr, All Around Player.
Λίγο μας μένει για τις καλοκαιρινές διακοπές. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη Τρίτη με κάποιο καινούριο καλεσμένο από το χώρο του βόλεϊ. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Γεια σας.